Σε όλους. Το 2012 βραβεύτηκε ως ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος στον κόσμο. Σήμερα είναι βουλευτής επικρατείας με το ποτάμι. Ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι μαζί μας και τον υποδεχόμαστε στο face to face. Καλώς ήρθατε. Σας ευχόμαστε συγχαρητήρια για την εκλογή και πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Το 2012, όταν πήρατε εκείνο το περίφημο βραβείο, ναι, ήταν λίγο παράδοξο που συνέβη αυτό, γιατί το ελληνικό δημόσιο βρισκόταν στη χειρότερη στιγμή του. Πώς και έγινε? Ναι, αυτή είναι μια ιστορία που έπρεπε να τη διαχειριστώ με μια έννοια, γιατί φαινόταν κάπως σαν ανέκδοτο. Ήταν λίγο περίεργο. Ναι, ναι. Έλληνας δηλαδή, που διακρίνεται για τις επιδόσεις του στη δημόσια διοίκηση. Βέβαια, η βράβευση δεν είχε καμία σχέση με τη συγκυρία την ελληνική. Ήταν μια ιστορία η οποία είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Και ουσιαστικά αυτή η βράβευση, η οποία έγινε διάσημη λόγω του βραβείου, απονεμήθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Διοικητικής Επιστήμης, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο σχεδόν. Η μεγαλύτερη, ναι, ναι. Και έχει πολύ μεγάλο κύρος αυτή η βράβευση. Αυτό το βραβείο αφορούσε το σύνολο της δουλειάς μου στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Μια δουλειά η οποία πήγαινε πίσω πολλά χρόνια και έφτασε κάποια στιγμή, ήμουν και τυχερός, να το πω έτσι, και συνέβη. Αλλά έφτασε εκείνη τη στιγμή που στην Ελλάδα ήταν η μεγάλη κρίση, οπότε πήρε αυτή τη μεγάλη δημοσιότητα. Πολύ τιμητικό βέβαια για τη χώρα. Ναι. Εσείς πριν συνεχίσουμε είχατε μια πολύ μεγάλη καριέρα, τεράστια διαδρομή στο ελληνικό δημόσιο, ναι, και την αφήσατε για την πολιτική. Γιατί κάναμε αυτή την επιλογή? Ναι, θεωρώ ότι δεν την άφησα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο υπηρετούσα, είτε μέσα από τα πάνω από 2 δεκαετίες διδασκαλία, είτε με την παρουσία μου σε άλλες χώρες, είτε με την παρουσία μου στην Ελλάδα, ουσιαστικά δηλαδή το πώς μπορεί να γίνει καλύτερη η οργάνωση και η λειτουργία ενός κράτους, αυτό θα υπηρετήσω και από την πλευρά της πολιτικής. Δεν θεωρώ ότι επειδή άλλαξα, ας πούμε, επάγγελμα, θα πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι τώρα έχω και μεγαλύτερη ευθύνη σε σχέση με το παρελθόν, υπό την έννοια ότι είσαι στο κέντρο της λήψης των αποφάσεων, είσαι στο νομοθετικό σώμα. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Θα προσπαθήσω να συμβάλλω κάνοντας αυτά που έκανα ακόμα καλύτερα. Να ρωτήσω επιπλέον γιατί διαλέξατε το ποτάμι. Το ποτάμι, κατά πολύ κόσμο, δεν έχει τόσο ευκρινή πολιτική θέση. Από πολλούς θεωρείται ένα ενδιάμεσο Πασόκ. Γιατί το διαλέξατε? Εγώ αν πίστευα ότι είναι ενδιάμεσο Πασόκ δεν θα το διάλεγα. Αλλά αν με ρωτάτε λοιπόν να σας πω... Ο λόγος της ενεργοποίησης της δικής μου στην πολιτική ήταν όταν αντιλήφθηκα πρώτον ότι έπρεπε να πάρω μια θέση πιο ευκρινή σε σχέση με τα τεκτενόμενα και σε σχέση με τα πράγματα τα οποία γίνονταν. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε εν εκτάσει. Mm-hmm. Ισχύει για πολλούς ανθρώπους, ίσχυσε και για μένα, δηλαδή ότι ένας μεγαλύτερος βαθμός ευθύνης. Το δεύτερο, το σχήμα. Το σχήμα είχε μερικά χαρακτηριστικά που εμένα μου άρεσαν. Το πρώτο ήταν ότι ήταν καινούριο. Δεν είχε τις δουλείες και τα βαρύδια τα οποία είχαν προηγούμενοι σχηματισμοί. Το δεύτερο ήταν ότι ήταν φρέσκο, φρέσκο σαν ιδέα. Δηλαδή ότι να κάνουμε πολιτική, όχι με επαγγελματίες της πολιτικής, αυτό που ουσιαστικά ευθύνεται για πάρα πολλά από τα δεινά τα οποία έχουμε. Και τρίτον, ότι θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εμένα μου άρεσε αυτή η πρόκληση, ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα, χωρίς όμως να διαλύσουμε το σύμπαν. Έτσι. Να μείνει δηλαδή η χώρα όρθια, αλλά το πρόταγμα στις μεταρρυθμίσεις. Ήταν ένα αυθόρμητο κάλεσμα, στο οποίο βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έρχονταν από διαφορετικά σημεία, διαφορετικές καταβολές, διαφορετικές καριέρες, και συναντηθήκαμε. Και ένα πράγμα το οποίο εγώ θεωρώ ότι ήταν αποφασιστικό για την περαιτέρω δραστηριοποίηση στη δική μου ήταν το γεγονός ότι το ποτάμι έβαλε στο επίκεντρο της ατζέντας του τα θέματα της διακυβέρνησης και της αναδιοργάνωσης του κράτους. Μάλιστα, κάτι το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι η ουσία, ότι είναι ο πυρήνας του προβλήματος, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ η Ελλάδα να πάει μπροστά αν δεν φτιάξει κράτος. Και άρα έπρεπε να προταχθεί αυτό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι τα θέματα που πολλές φορές είναι στην επικαιρότητα είναι τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Ούτε το χρέος,
ούτε κανένα από όλα αυτά. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι πρέπει να φτιάξει ένα αξιόπιστο κράτος το οποίο να μπορεί να υπηρετεί τους πολίτες και την ίδια τη χώρα και να πάμε μπροστά. Χωρίς αυτό δεν πάμε. Πριν μιλήσουμε για το δημόσιο, το οποίο γνωρίζετε όπως είπαμε πολύ καλά, θέλω ένα σχόλιο για τα όσα έχουν συμβεί αυτές τις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Πρωθυπουργού. Πώς πιστεύετε ότι χειρίζεται σωστά το οικονομικό κεφάλαιο σαν μεγάλο θέμα που μας απασχολεί αυτή η κυβέρνηση? Ναι, πιστεύω ότι το πρώτο είναι ότι έχει την εμπιστοσύνη αυτή η κυβέρνηση μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού. Η εντολή είναι καθαρή, οπότε η υποχρέωση και ευθύνη θα έλεγα, έτσι, όλων, όχι μόνο των πολιτικών, αλλά και της κοινωνίας και όποιο έχει δημόσιο λόγο, είναι να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Είναι καινούργια κυβέρνηση, πρέπει να έχει το χρόνο, πρέπει να αναλύσει το πρόγραμμά της, πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο πρόβλημα, μια συνθήκη αρκετά περίπλοκη. Παρακολουθούμε όλη την εξέλιξη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας περιφερειακών συνενέσεων, πράγμα το οποίο είναι καλό έτσι κι αλλιώς, το χρειάζεται η Ελλάδα αυτό. Και ελπίζω και εύχομαι τα καλύτερα, μέχρι να δούμε όμως. Δηλαδή ακόμη δεν έχουμε δει ούτε προγραμματικές δηλώσεις, ούτε ξέρουμε ακριβώς πού πάει το πράγμα. Θα δείξει. Περιμένουμε. Θα δείξει. Ναι, οι προγραμματικές είναι όσο νούπο. Το σχήμα, το κυβερνητικό, έτσι όπως έγινε, πού συμπτύχθηκαν κάποια πράγματα. Επειδή αυτό έχει αντίκτυπο και στο δημόσιο που γνωρίζετε, είναι καλό έτσι όπως έγινε? Ναι, έχει θετικά, έχει αρνητικά και έχει και σκοτεινά σημεία, αδιευκρίνιστα. Στα θετικά του είναι ότι για πρώτη φορά οργανώνεται μια κυβέρνηση με βάση λεγόμενους κύκλους πολιτικής, δηλαδή μεγάλα αντικείμενα. Όταν για παράδειγμα θα πείτε υγεία, κοινωνική προστασία, έτσι, φεύγουμε από τη λογική να έχουμε για κάθε μικρό πράγμα ένα υπουργείο το οποίο είναι απομονωμένο, δεν επικοινωνεί με ένα άλλο, και στην Ελλάδα ξέρω το βασικό πρόβλημα ήταν αυτό, δηλαδή ότι τα υπουργεία είναι σαν σιλό, δεν επικοινωνούν, ναι. Το δεύτερο είναι ότι πολύ συχνά επικαλύπτονται, άρα υπήρχε εδώ και χρόνια αυτό το αίτημα, δηλαδή να πάμε σε μεγαλύτερες ομάδες αντικειμένων, πράγμα το οποίο το έκανε. Το έκανε και αυτό είναι αναμφισβήτητα θετικό, είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτά τα λεγόμενα υπερυπουργεία, τα οποία διευκολύνουν και τη συνεννόηση και την αποτελεσματικότητα. Μπορεί να τη διευκολύνουν. Μπορεί να το έχουμε δει ακόμη βέβαια. Ναι, αλλά σαν πρώτη κίνηση, δηλαδή ότι δεν κάναμε υπερυπουργεία όπως γίνονταν μέχρι τώρα για να εξυπηρετηθεί ο Α τσάρος ή ο Β τσάρος, έτσι, φαίνεται ότι αυτό είναι μια διαφορετική αντίληψη οργάνωσης διακυβέρνησης, το οποίο είναι θετικό. Ένα σκοτεινά αρνητικό, σημεία που μου είπατε. Ναι, αρνητικό για παράδειγμα είναι το ότι είναι πάρα πολλοί οι αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί. Δηλαδή, αν δείτε τη μεταπολίτευση, η Ελλάδα έχει πάντοτε μεγάλες κυβερνήσεις. Ναι. Έχει δηλαδή κυβερνήσεις οι οποίες είναι συμπλήν κατά μέσο όρο πάνω από 40 άτομα. Λοιπόν, και αυτή η κυβέρνηση έχει 40 άτομα. Ναι. Αυτό πολύ πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα, γιατί ο καθένας από αυτούς θα έχει να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο, έτσι, το οποίο είναι ένα περίπλοκο σχήμα, πολλές διατάξεις, δεν είναι αποσαφηνισμένο πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Ελπίζω να τα καταφέρουν. Το αδιευκρίνιστο είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα κυβερνήσουν. Το πώς δηλαδή θα υπάρχουν σχέδια των Υπουργείων, για παράδειγμα. Έτσι, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια να κάνει σχέδια δράσης, το οποίο ήταν από τα πράγματα που δυστυχώς δεν αναδείχθηκαν, που είναι καλά πράγματα όμως, και μετά από πολλή προσπάθεια. Είχαν προχωρήσει αυτά? Ήταν σε μια πιλωτική φάση, είχαν ξεκινήσει, υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια στο να προχωρήσουν αυτά, όμως ήταν ένα βήμα. Έτσι, κατά καιρούς έχουν τεθεί στόχοι, υπάρχουν εργαλεία, ναι, τα οποία μένουν να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουν, αν θα τα χρησιμοποιήσουν, έτσι, και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τα μηνύματα, εγώ θέλω πάντοτε να είμαι αισιόδοξος, είναι θετικά, θα είμαστε εδώ να βλέπουμε, να παρακολουθούμε ό,τι είναι θετικό, προφανώς το αναδεικνύουμε, ό,τι όμως είναι αρνητικό, το κατακρίνουμε. Μάλιστα. Το γεγονός βέβαια ότι ένας τίτλος υπουργού συνοδεύεται από 5-6 υπουργεία,
σαν τίτλος μπορεί να ακούγεται και να είναι καλό. Αυτά πώς συμπτύσσονται είναι το θέμα. Είναι λίγο περίεργο, γιατί τον κάθε υπουργό τον ακολουθούν και πέντε υπουργεία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, κοιτάξτε, αν δεν λυθεί αυτό, πρακτικά τότε αυτό... ούτε αυτό το σχήμα θα λειτουργήσει. Ναι. Να είμαστε ειλικρινείς. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, θα πρέπει να φύγουμε από μια λογική. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια λογική να περιγράφουμε λεπτομερώς κάθε αρμοδιότητα, κάθε τι που πρέπει να κάνει κάποιος στο δημόσιο. Δέστε όμως τι έχουμε καταφέρει. Έχουμε κάνει 10-20 υπουργεία, πείτε όσα θέλετε. Ο αριθμός δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχουν από κάτω τους 23.000, το θυμάμαι αυτό το νούμερο, 23.142 αρμοδιότητες. Ναι, ναι. Οι οποίες λοιπόν είναι λεπτομερέστατα περιγεγραμμένες. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αν πάτε για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέλετε να βγάλετε τα ξερά χόρτα γύρω από τα δάση, ας πούμε την άνοιξη, γιατί οι πυρκαγιές στην Ελλάδα, οι οποίες είναι συνήθεις, προκαλούνται από αυτό. Αυτό λοιπόν λέγεται να καθαρίσετε τα περιαστικά δάση, έτσι λέει. Εκεί λοιπόν θα δείτε ότι είναι περίπου 11 διαφορετικοί, αν δεν απατώμε, διαφορετικοί φορείς, και σου λέει, εξαρτάται, πού είναι τα χόρτα, είναι κάτω από στήλο της ΔΕΗ, τότε είναι η αρμόδια ΔΕΗ. Δεν είναι. Είναι δίπλα από σταθμό, τότε είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι σε αυτόν τον δρόμο που είναι περιφερειακός, τότε είναι η περιφέρεια. Είναι σε εθνική οδό. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος πώς θα συντονιστεί προκειμένου να βγάλει τα ξερά χόρτα, λέμε τώρα. Ναι, είναι πολύ απλό ζήτημα. Ναι, γιατί αν είναι να κλείσετε μια χωματερή, για παράδειγμα, σας λέω τώρα κάτι που είναι και επώδυνο, γιατί πληρώνουμε πρόστιμα για αυτήν την ιστορία, τότε πρέπει να συμφωνήσουν 17 φορείς με διαφορετικές αρμοδιότητες ο καθένας. Και αν αυτό κάποιος δεν ασχοληθεί να το ακουμπήσει, και να, εγώ ελπίζω ότι θα είναι αυτά προτάγματα για τη νέα κυβέρνηση. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχήμα της. Κοιτάξτε, εμείς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας ως βοηθός σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, και το ποτάμι και εγώ νομίζω ότι θα εστιάσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Να ανοίξουμε δηλαδή τα πολύ μεγάλα κλειστά μαύρα κουτιά. Αυτά τα οποία θεωρεί ο καθένας σε αυτή τη χώρα ότι μην το πειράξεις, αυτό δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη. Έτσι. Σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε ένα νόμο για την οργάνωση της κυβέρνησης, ο οποίος είναι ο ίδιος από το 1986, μέχρι τότε δεν είχαμε καθόλου. Αποκτήσαμε έναν λοιπόν, κατά καιρούς τον τροποποιούμε, με αποτέλεσμα ότι είναι μια κουρελού πραγμάτων που είναι αδύνατο να βγάλει άκρη πώς μπορεί να οργανωθεί. Αυτά λοιπόν πρέπει να τεθεθούν εκ βάθρων και να υπάρξουν. Αυτές είναι οι αλλαγές που χρειαζόμαστε. Εσείς έχετε δουλέψει πολύ καιρό και με την ομάδα Reichenbach που είχε έρθει στις αρχές του μνημονίου. Από εκείνη την περίοδο, ο σκοπός της ήταν να αλλάξει το δημόσιο. Ναι. Τι προχώρησε, τι έχει γίνει. Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια ομάδα η οποία συγκροτήθηκε προκειμένου να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους Έλληνες, για να προχωρήσουν κάποιες αλλαγές. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι αλλαγές, τέτοιες αλλαγές και αυτές που σας λέω, δηλαδή στην οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους, δεν υπήρξαν ποτέ προτεραιότητα σε κανένα μνημόνιο. Ήταν δηλαδή μέσα στις δράσεις που έπρεπε να κάνουμε, αλλά αν κοιτάξετε πίσω αυτή την τελειωμένη ιστορία πια, γιατί τώρα δεν θα υπάρχει, θα δείτε ότι είχε εγγενή προβλήματα τα οποία εμπόδιζαν την αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, υπήρχε μια σωρία δράσεων που σου έλεγε κάνε αυτό, κάνε εκείνο κτλ. Χωρίς να έχεις ένα μηχανισμό να παρακολουθείς αν αυτό έγινε και τι αποτελέσματα είχε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολύ γρήγορα πολλά πράγματα να κυνηγάς, να κάνεις τικ στο κουτί. Λοιπόν, το κουτί το οποίο έλεγε observed, ας πούμε, μόλις έβαζες τικ, αυτόματα έβγαινε. Λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις δεν έγιναν. Έγιναν κάποιες αλλαγές, ορισμένες εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρές και δυστυχώς ούτε και για αυτές μιλάμε, γιατί εδώ είναι μαύρο άσπρο και ο πολιτικός λόγος έχει καταλήξει να είναι νύχτα μέρα. Έτσι. Ποιες είναι 2-3 αλλαγές αυτές που έγιναν? Έγιναν σοβαρότατες αλλαγές. Για παράδειγμα, η Ελλάδα, να σας πω, ένα δείκτη, ο οποίος αξιολογεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι ο πιο αποφασιστικός δείκτης για να γίνουν δουλειές, να γίνουν επενδύσεις, να αρχίσει να ενδιαφέρεται κάποιος για σένα. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το δείκτη που λέγεται Doing Business. Μπράβο, ναι, θυμάστε το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, ναι. Η Ελλάδα είχε τη θέση 120, δηλαδή κάτω από τη Ζιμπάμπουε. Κάθε φορά λοιπόν ανακοινωνόταν ότι κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
Η Ελλάδα τώρα έχει ανέβει στη θέση 60. Πολύ καλό. Λοιπόν, έκανε το να κάνει να ανέβει τόσες θέσεις, έτσι, δείχνει ότι κάτι έγινε, έγινε μια προσπάθεια. Προσπάθειες έγιναν και στην υγεία, για παράδειγμα, έτσι, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, δηλαδή μια κατάσταση που ήταν εκτός ελέγχου κτλ. Τι δεν έγινε όμως, γιατί αυτό ενδιαφέρει πιο πολύ. Βεβαίως. Από το τι έγινε. Δεν έγιναν βαθιές αλλαγές, ριζικές, στον τρόπο οργάνωσης του κράτους. Δηλαδή, όταν κάνετε μια αλλαγή σημειακή και πετυχαίνετε ένα αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι αυτό το αποτέλεσμα την επόμενη στιγμή θα διατηρηθεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπω τώρα και αυτά εδώ, που είναι το τελευταίο πόνημα που είχαμε πριν τις εκλογές, είναι προεκλογικά αυτά. Είναι μια δουλειά λοιπόν για το σύστημα το φορολογικό στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί θα δείτε ότι ενώ έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει ο κώδικας που κρατάμε τα βιβλία τα φορολογικά, για να διευκολυνθεί η επιχείρηση, να μην τρέχει στη γραφειοκρατία και όλα αυτά που χάνουμε τόσο πολύ χρόνο, θα δείτε ότι ενώ ψηφίζουμε ένα κώδικα, έτσι, ένα χρόνο μετά έχουμε τροποποιήσει πάνω από τα μισά του άρθρα πάλι για τους ίδιους γνωστούς λόγους. Πελατείες, εξυπηρετήσεις, πιέσεις. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Οπότε δεν πηγαίνει τίποτε μπροστά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όχι, κάτι, αλλά αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να ανοίξει κάποιος. Δηλαδή, να εφαρμόζεται. Θα πάσα ένα μοντέλο διακυβέρνηση. Αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ένα ουσιαστικά. Είναι οι πελατειακές σχέσεις. Είναι η διασύνδεση του κόμματος με το κράτος. Όσο αυτό δεν σπάει, δηλαδή όσο αντιλαμβάνεται και ο μέσος πολίτης, πολλό δε μάλλον όμως τα κόμματα, έτσι, οι οργανωμένοι φορείς, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι το κράτος είναι ένα δοχείο εξυπηρετήσεων που μπορείς να πας και εσύ για να εξυπηρετηθείς, έτσι, και βγάζεις, αφήνεις έξω αυτό το ταλαιπωρημένο δημόσιο συμφέρον, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι θυσιάζεται κάθε φορά το δημόσιο συμφέρον για τα μικροσυμφέροντα. Το προσωπικό, της ομάδας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα του δημοσίου και παραμένει ασθενή. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι το πρόβλημα, έτσι, και για να σας δώσω έτσι να καταλάβετε λίγο, στην Ελλάδα έχουν γίνει αλλαγές, μεγάλες. Εγώ λέω φωναχτά ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, έχει προβλήματα, είναι ευρωπαϊκή χώρα, αλλά σίγουρα είναι. Και αυτό το ότι είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, το οφείλει σε μερικούς οι οποίοι δεν φύστηκαν ούτε κόπων ούτε προσπαθειών και πλήρωσαν για το τίμημα. Ναι. Λοιπόν, θυμάστε ότι παλιότερα είχαμε κάνει πολλές φορές εκείνη τη συζήτηση για αυτόν τον περίφημο νόμο Πεπονή. Ναι. Έτσι, τι ήταν λοιπόν. Η Ελλάδα έρχεται με καθυστέρηση περίπου 100 χρόνων από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να πει ότι στο δημόσιο δεν θα προσλαμβάνεσαι με ρουσφετόχαρτο. Τα ρουσφετόχαρτα ήταν μια πραγματικότητα που εγώ θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια της δουλειάς μου, το θυμάμαι. Δηλαδή, έρχονταν λίστες ανθρώπων που δίπλα ήταν το όνομα του προτείνοντος, πολιτευτή, βουλευτή κτλ. Και το κράτος απλώς ενέκρινε αυτές τις λίστες και τους έβαζε στο payroll και τους πλήρωνε. Λοιπόν, για πρώτη φορά είπαμε ότι δεν μπορεί να προσλαμβάνεις έτσι στο δημόσιο, αλλά για να έρθεις στο δημόσιο θα περνάς ένα διαγωνισμό από ένα όργανο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει ανεξαρτησία. Αυτό λοιπόν για να καταλάβετε πόσο μεγάλο και δύσκολο ήταν να γίνει στην Ελλάδα, και σας λέω για το βασικό, γιατί δεν έχουν γίνει άλλα 10. Σκεφτείτε ότι μέσα σε 10 χρόνια από τον νόμο Πεπονή, ο νόμος τροποποιείται 43 φορές. Δηλαδή, σκεφτείτε, οι επόμενες κυβερνήσεις, δηλαδή κατά μέσον όρο, τροποποιούσαν τον νόμο αυτόν 4 φορές το χρόνο, προσπαθώντας να το ανοίξουμε τρύπες, παράθυρα, καταλάβατε. Αυτό δείχνει την ένταση που έχει αυτό το φαινόμενο. Δεν αλλάζει αυτό μόνο από τους πολιτικούς, αν και οι πολιτικοί και τα κόμματα έχουν το βασικό μερίδιο ευθύνης. Αυτό είναι και θέμα κουλτούρας, είναι και θέμα αντιλήψεων. Κανονικά πρέπει να φτιάχνεις ένα νόμο και να τον πηγαίνεις μέχρι τέλους, να τον εφαρμόζεις και αν είναι κακός να τον αλλάζεις. Όχι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Να ρωτήσω κάτι επιπλέον στο προηγούμενο ερώτημα. Η ομάδα των Γάλλων εμπειρογνωμόνων που είχε κατασταθεί στο δημόσιο διοίκηση υπάρχει. Η προσπάθεια αυτή ήταν ατυχής, δεν απέδωσε. Οριακή δηλαδή ήταν η χρησιμότητά τους. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν ήξερε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως όλον ποιο είναι το πρόβλημα, πώς αντιμετωπίζουν μια χώρα η οποία έχει βαθιά προβλήματα οργάνωσης, που έχει προβλήματα στην ποιότητα των θεσμών κτλ. Κτλ. Ήμασταν απροετοίμαστοι γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν είτε αφελείς απόψεις, είτε μικροπράγματα κτλ. Και τώρα που τέλειωσε, τώρα έχει φανεί όλο το πρόβλημα. Και νομίζω ότι το κέρδος από την κρίση, αν μπορεί να πει κανείς κάτι τέτοιο, ήταν ότι τώρα όλο και περισσότεροι έχουν αντιληφθεί ότι το πρόβλημα της Ελλάδας
είναι στη βάση του ένα πρόβλημα οργάνωσης και λειτουργίας διακυβέρνησης. Κράτους δηλαδή. Κράτους. Ναι. Το βασικό, η βασική αλλαγή για εσάς ποια θα ήταν στις δομές, με μία κουβέντα. Η βασική αλλαγή για μένα είναι να ξυλώσεις κάθε σημείο που υπάρχει διαπλοκή κράτους και κόμματος. Για παράδειγμα, φτιάξαμε τις προσλήψεις. Αφήσαμε όλο το σύστημα εξέλιξης, έτσι, να είναι υποχείριο του κράτους. Δηλαδή, του κόμματος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις και το επόμενο βήμα. Αλλά δέστε, αν το πρώτο βήμα έγινε το 1994, είμαστε στο 2015 και δεν έχουμε κάνει το δεύτερο. Αν το πρώτο βήμα ήταν τα ΚΕΠ, που μπορούσατε να πάρετε ένα πιστοποιητικό χωρίς να ταλαιπωρήσετε, το δεύτερο βήμα, να πλουστεύσετε τις εσωτερικές διαδικασίες, ούτως ώστε πολύ γρηγορότερα να μπορείτε να εξυπηρετείτε, ούτε αυτό έγινε. Δηλαδή, κάναμε μερικές αλλαγές και τώρα μπροστά μας είναι ουσιαστικά όλο το πακέτο. Έτσι. Πρέπει να γίνει συνείδηση και στα πολιτικά κόμματα και στην κυβέρνηση βέβαια και στην αντιπολίτευση, έτσι, ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα κόμματα, έξω από τα κόμματα. Έτσι. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προτάσεις και κυρίως υπάρχουν εφαρμογές, υπάρχουν άλλες χώρες που τα έχουν κάνει. Ας μάθουμε από αυτές τις χώρες, έτσι, που και για αυτές ήταν δύσκολες. Βγάλτε το κράτος έξω από το κόμμα. Αν αυτό το πετύχουμε, θα έχουμε κάνει μια μεγάλη πρόοδο. Το γεγονός ότι οι ξένοι γνώρισαν από τόσο μέσα το ελληνικό δημόσιο είναι κακό. Γιατί έμαθαν. Ναι, τα δεν πάντα ξέρω πόσο το γνώρισαν, πόσο ενδιαφέρθηκαν. Κοιτάξτε, η ιστορία των μνημονίων ήταν κυρίως μια αντίληψη πώς θα μαζέψω χρήματα, πώς θα μαζέψω αυτό. Πόρους. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν οι επιλογές για να μαζέψεις ήταν να κόψω μισθούς, να κόψω συντάξεις και να βάλω φόρους, αντιλαμβάνεστε ότι οι περίφημες αλλαγές, αυτές που τώρα είναι προτεραιότητα γιατί πρέπει να τις κάνουμε, οι μεταρρυθμίσεις οι λεγόμενες, αυτές ήταν μονίμως σε δεύτερο τόνο. Ναι, έτσι. Οπότε δεν. Αν τώρα δεν γυρίσει αυτό το μείγμα, ναι, δηλαδή να τις κάνουμε τώρα, να ξέρετε ότι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε ή θα ακυρώσουμε εκείνες τις θυσίες που κάναμε, όπου βεβαίως τις έκανε ο μέσος Έλληνας, τις έκανε ο μέσος άνθρωπος. Ο υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, το πρώτο πράγμα που είπε βγαίνοντας είναι ότι θα πάρει πίσω τις διαθεσιμότητες. Θεωρείτε ότι είναι καλό αυτό στη φάση αυτή που είμαστε? Ακούστε, ένα πράγμα είναι τι ακριβώς έγινε, ένα δεύτερο πράγμα τι μπορεί να γίνει τώρα, έτσι. Αυτό το κομμάτι που αφορούσε το δημόσιο ήταν κομμάτι των συμφωνιών που είχαν γίνει ως όλων στο μνημόνιο, έτσι. Ένα πράγμα λοιπόν που λέω εγώ είναι ότι πρέπει να γίνει συνεννόηση. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις από μόνος σου και να λες δεν θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω εκείνο, δεν θα κάνω το άλλο. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι χρειάζεται λοιπόν συνεννόηση για να δείξεις και στους εταίρους ότι αυτό το μέτρο δεν απέδωσε. Το ότι δεν απέδωσαν αυτά τα μέτρα είναι βέβαιο. Ναι. Άρα το ότι πρέπει να τα αντικαταστήσεις είναι επίσης βέβαιο. Άλλο, το ότι οι άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο, σε αυτό όμως το λέμε απόλυτος. Δηλαδή οι απολύσεις, έτσι, ήταν καταδικαστές, δεν προσέφεραν τίποτα, ούτε δημοσιονομικό όφελος υπήρχε σοβαρό. Βεβαίως θα μου πείτε, μα μέσα εκεί ήταν και άνθρωποι που ήταν επίορκοι κτλ. Αυτοί καλώς σε διώχθησαν, πολύ καλώς. Αλλά αν με ρωτάτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πρέπει να έχετε ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποίο να αξιολογεί τη δουλειά ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί να αξιολογεί έτσι ότι από εσάς τους 10 οι 2 είναι καλοί, οι 4 είναι μέτριοι και οι 2 είναι πολύ κακοί. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά ήταν επιπόλαιες κινήσεις που δεν έδειχναν σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του θέματος που λέμε τώρα του δημοσίου. Έτσι. Γι' αυτό και είμαστε ουσιαστικά εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να αποκατασταθούν αδικίες που έγιναν, όμως αντιλαμβάνομαι ότι πολύ μεγαλύτερο διακύβευμα είναι να έχει σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα. Αυτό μένει να το δούμε. Δεν το έχουμε δει, δεν το ξέρουμε. Μια κουβέντα ακόμη για να κλείσουμε. Ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος στον κόσμο στη Βουλή. Από σήμερα και μετά. Από αύριο να πούμε. Πώς αισθάνεστε? Ευθύνη αισθάνεσαι. Γιατί σε εμπιστεύτηκαν. Εγώ αισθάνομαι ευθύνη απέναντι πάνω απ' όλα στους Έλληνες πολίτες, γιατί ουσιαστικά απέναντι σε αυτούς είναι η λογοδοσία και η ευθύνη. Ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς που περιμένουν να κάνεις κάτι, να δικαιώσεις αυτές τις προσδοκίες. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να προσπαθώ να κάνω αυτό το οποίο ξέρω
και να το κάνω με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη επίταση. Και θα κρυθούμε όλοι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στη νέα σας θέση και στο μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη που ήταν κοντά μας και ευχόμαστε σε όλους μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.